Φανταστείτε από την πρώτη χρονιά μέχρι την 25η το να βλέπει αυτό το ζευγάρι πώ την αδείρει και πώ έχει αλλάξει. Και μεγαλώνεται κιόλα. Είναι τώρα το έργο του τραγικού που θα παίξουν τα παιδιά, αλλά δεν αρέσει. Είναι μόνο πρώτο σενάριο. Δηλαδή πάει γκριζά, πια ο ένα γιαγιά, ο άλλο. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Παππού γιαγιά τελείω δεν υπάρχει. Ναι. Μπορεί να γινόμαστε παππού και γιαγιά, αλλά έτσι κι αλλιώ είναι και από το κείμενο. Είναι νέοι. Δηλαδή αυτή ήταν με νέοι 18 χρόνια στο πρώτο του παιδί. Οπότε είναι καταπληκτικό. Θα το δούμε σε λίγο τι κάνει. Καλά, πειρασμένοι πάρα πολύ όπω το βλέπουμε. Αλλά καλά. Προβλέ. Ένα μηδέν. Πρόβε ατελείωτε, γυρίσματα. Ευτυχισμένοι όμω αυτό. Ναι, είναι δύο δουλειέ που συμμετέχω φέτο. Είναι χιλιάδε πράγματα. Και η δουλειά είναι που πολύ και η δουλειά. Γιατί δεν σου πει που είναι λάμπη. Λάμπη. Λάμπο. Τι χαρά που λέω. Όχι, μη είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ τα λέω προσωπικά. Αλλιώ τα λέω δημόσια. Και επέμενε τη δουλειά για άλλη μια χρονιά μετά την πέρα στο ταξί που νομίζω ότι σου λυπεί. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Θα έλεγε κανεί ότι μετά από τρία χρόνια τόση κούραση, τόσο αυτό, όταν δεν συναντιόμαστε 5-6-7-8 από τη πέρα μαζεμένη, αυτό είναι. Ποιο γνώρισε από τη πέρα πριν να φτάνει η σκληρή και άνθρωποι. Περιβάλλοντος του. Είναι πολύ. Δεν τους ήξερα από καθόλου. Έγιναν πλέον φίλοι σου καλοί. Κοίτα, το φίλοι καλοί έχει να κάνει για μένα πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Φίλοι μου είναι πολύ λίγοι, πολύ σπίτρων παρέες, ναι. Αλλά φίλοι που μοιράζεσαι κομμάτια της ζωής σου, που σου λες πράγματα, που σου λένε πράγματα, είναι ελάχιστοι και είναι στα βάθη των αιώνων κάνονται. Δηλαδή είμαστε πρώτοι φίλοι. Από εκεί και έπειτα ότι πολύ με κάποιον άνθρωπο που δεν ήξερα. Και τώρα με αυτούς το συζητάτε που θα θέλατε να ξαναπαίξεις μια καθημερινή σειρά. Κοίτα με τώρα, να ξαναπαίξω μια καθημερινή σειρά. Θα έπρεπε για να πεις ότι όλοι μαζί θέλουμε να δω. Αυτό που θα κάναμε θα ήταν, αν θέλαμε να ζητούμε μετά, θα ήταν τη μέρα. Εκτός από την ειδικά, ποιος όλος συμμετέχει στο team που είσαι. Στο, πώς το λένε, και το σύνδερ. Ναι. Είναι ο Κώστας ο Ζώμου, από όλους οποίους μιλάμε, που ήμασταν και πιο πριν τη Βέρα. Αλλά από εκεί και έπειτα το μεγάλο team της Βέρας. Α, είναι, όχι, είναι κάτι που τον ιέρω και ο παρεάτης. Είναι ο λόγος, δηλαδή. Είναι το σκηνοθέτης που ήταν και στη Βέρα και να μην πω και τα πόσα χρόνια πιο πριν. Καλά, απλά έτσι την ιστοριούλα, ίδιοι, το μεταξύ μας πάλι. Εγώ θα το πω. Μεγάλο κομμάτι της παρέας. Αν υπήρχες Βέρα στο δεξί, θα σε χώριζε. Πλάνε από το στήριο, παρακαλώ. Πολύ καλό. Αν υπήρχες Βέρα, δώσε ένα από την κράτη. Γιατί δεν το λες. Αν υπήρχες Βέρα στο δεξί, θα σε χώριζε. Για γάλα μου, την επάθεια. Τώρα μόλις σε σκεφτούμε. Κύριος είναι ορμητισμένος, φίλος και κύριος. Χάρη καλό. Κι αυτός πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να πιέσουμε τίποτα. Γιατί το λες. Τι γιατί το λέω, μια στραβή να γίνει και τα χάνεις όλα. Τι σώσουμε κι έχουμε να πάμε. Εμένα με νοιάζει να είμαστε μαζί. Κι άμα χρειαστεί, ξαναδουλεύω. Μα και γίνουμε μόνοι. Αν θυμάμαι, κι αν χρειαστεί, βουτάω το βαλουτάκι ακόμα τόπο. Και παλιά μου τεχνικό σου. Τι ακούγεται έτσι? Πώς έτσι? Σαν κόρυβος μηχανή, τι είναι αυτό? Είμαι κοντά στο λεπτοστάσιο. Είχος πει, δεν ήταν, ε. Να πάει, αλλά δεν ήταν στο πιο κοινά. Και ήταν αυτό το δημοσίο. Και δεν το συζητώ, δεν μου κάνει τίποτα. Θα τα μιλάω εγώ. Δεν κοντάξω. Όταν είναι να κάνουμε παιδί, όχι, κοίτα θα σταματήσω. Ποιο παιδί? Αυτό το πάνω. Από εδώ η Μαριάννα, η γυναίκα μου, από εδώ η... Δεν θυμάμαι. Έλα τι λες, έλα τι λες τώρα, τι λες. Λες το παιδί μου το παιδί, εννοούσα να... Όταν έλεγα να αντεθεί, εννοούσα να το αγαπήσεις. Να το αγαπήσω. Αυτό. Και γιατί δεν μιλάτε ελληνικά, ρε Μαριάννα, τι που δεν θα καταλάβει τι λέτε. Αυτή που μένει εδώ, είναι παντρεμένη με τον Άντε Βαρύπη. Ναι, γιατί το ξέρεις. Αν το ξέρω το Νοταγκαρίπη, δηλαδή καμία σχέση με το Νοταγκαρίπη. Τι έτσι έπαθα μου, όταν με πήγαν τηλέφωνο εμένα και μου είπα να την κτύψεις, ξέρετε, 10 χρόνια από τη ζωή μου έκανα. Αλλά πώς είσαι. Μα πώς θα έκανες. Θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Ναι, δεν θυμάσαι, μου το έκανε γιατί δεν θυμάσαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ένα παιδί που το άφησα σε ένα μπέτρο και έφυγε. Η κυρία Λίζα θα ρίξει. Καλύτερα. Στήθιμος μόνο θα ρίξει. Πάλι. Μαριά, σύζυγος
Όχι από το καλοκαίρι, τα είπε καλοκαίρι πίσω. Και πώς είναι στις διακοπές της? Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί πήγαμε σε Σαντορίνη, το λέγα στο Μανώλη Κοστέσκο. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγαμε 15 Αύγουστο, έτσι καλά, δούλευα σε ρεγγιτόρες, φεύγουν, με, είχαν ήταν σε ένα μπάρ, με περιμέναν, πήγαν ξέρω τα ξημερώματα. Πήγα και με τρία ποτά, πήγαμε να κοιμηθούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν 15 Αύγουστο που κάνουν πάλι το ηφαίστειο σε Σαντορίνη. Έχει πυροτεχνήματα πανικό. Έχουμε καθίσει πάνω από το ηφαίστειο πέρα το σπίτι που μέναμε, καθόμαστε με τη Μαριάννα και ποζάρουμε να φωτογραφηθούμε. Πίσω ηφαίστεια. Και όπως έρθει η φωτογραφία, με το που τη βλέπουμε, λέμε, εντάξει, φαίνεται ότι είμαστε Νέα Υόρκη, έτσι πρωτοχρονιά αυτό. Στο το που λες πρωτοχρονιά. Ήταν ένας πανικός, δεν μπορούσαμε να τον Σαντορίνη εδώ. Νέα Υόρκη είχαμε κάνει με τον Νίκο, μια παλιά χρόνια. Είναι παλιά, Νέα Υόρκη. Δεν μπορούσαμε να είχαμε για μπάνια και τα λοιπά. Α, αυτό είναι. Είχαμε και προεκοπές νομίζω. Εγώ να δεις, εγώ δεν νομίζω, έχω είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτή ήταν η παράσταση. Γιατί το αν πήγαινε σε πόλη για κάθε Δευτέρα και νομίζω ότι η εξελίξη από τότε που είχε έρθει ο Πέτρος ήταν ειλικρινέστατο και αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα και ο κόσμος αμέσως θύμισε την ιστορία που μπήκε στη διαδικασία να καταλάβει τι συμβαίνει. Είναι η εκδίκηση των γυναικών σε έναν άντρα που δεν ξέρω τι πρέπει να του κάνετε ή τι θα του κάνει στη συνέχεια. Όσο οφείλουμε αυτή τη στιγμή μα πέφτει κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μείνει κάποια μαζί του. Δεν μένει. Το πιστεύω. Αυτή που τον αγαπάει και πολύ. Ενώ φαινομενικά όταν βλέπει το σειρά πιστεύει ότι στο τέλο του σειρά θα αποκαλυφθεί. Και θα καταλάβουν και οι τρεις μεταξύ τους, ξαφνικά στο δίνει πάλι στην αρχή, πάλι ανατροπή δηλαδή, πάλι είναι. Εγώ νομίζω ότι μερικά πράγματα όταν μπορείς να γράφοντάς τα, μπορείς να κρατάς το suspense, χωρίς να τα κρύβεις όλα, είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτό είναι να πάω, ξέρω εγώ, ο Μάρκης. Για αυτό είναι τρελαίνοντας. Λέω καλά και αυτός ότι μετά που πεθαίνει στα 25 και εμείς προχωράς στο βάσκο, δεν είναι παιδί μου, τι γίνεται μετά. Ενώ έχει την πληροφορία, σε ενδιαφέρει πολύ. Έτσι γίνεται και σε εμάς. Έχει πληροφορίες, αλλά τώρα αφού το ξέρω, πες μου πού μπορεί να πάει. Τι θα γίνει τώρα, γιατί δεν θα πάει. Να πάει περίεργα μας γιατί. Θα δούμε γιατί ακόμα συνέχεια θα γίνει πολλές, θα γίνει θερμός. Δεν μπορεί να πει ακόμα. Αλλά βλέπω εδώ, αυτό το, συγγνώμη, το, από το θέατρο που έχει τον τίτλο, κάθε χρόνο ίδια μέρα. Ναι, κάθε χρόνο ίδια μέρα, που ήρθε ο Μανώλης και μου λέει, και όταν μου λέει το σενάριο, είναι αυτό που σας λέω. Δύο άνθρωποι που βρίσκονται την ίδια μέρα κάθε χρόνο κάνουν έρωτα και ξαναγυρνάνε στους συντρόφους τους. Δεν είναι έτσι ακριβώς, είναι χοντρά-χοντρά το λένε. Δεν μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα επίσης και γι' αυτό είναι αυτό που είμαι. Δεν λέω τίποτα, έρχομαι εδώ κάθε μια ώρα. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικός. Επόμενο με το πέρα πια φορά τον χρόνο δεν με ψέματα. Στις οικογένειες μας λοιπόν μέσα στο ξενοδοχείο τότε.